τελευταίος νόμος που είχε βγάλει αυτή η κυβέρνηση σε δημόσια διαβούλευση, ο οποίος ήταν κατά κάποιο τρόπο εξυγχρόνιζε το παλιότερο νόμο που αναφερόταν στη ρητορική μίσους, περιλάμβανε και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, αλλά από τότε αυτό δεν έχει εξαφανιστεί, δεν έχει εμφανιστεί ούτε καν σαν νομοσχέδιο στη Βουλή. Υποθέτουμε ότι κάποια στιγμή θα πάει στη Βουλή. Υποθέτουμε. Αλλά σε σχέση με την ενδοοικογενειακή βία, νομίζω ότι η Ειρήνη τα ξέρει καλύτερα από μένα. Λοιπόν, το 2010 ψηφίστηκε ο νόμος για την ενδοοικογενειακή βία. Δεν θυμάμαι ακριβώς ποιος νόμος είναι. Προστατεύει και τον σεξουαλικό προσανατολισμό, παρόλο που δεν το λέει, και αυτό το ρώτησα και μου το είπανε, αλλά ένας νόμος, θα πω το εξής, ότι ένας νόμος από μόνος του, όταν υπάρχει ή δεν υπάρχει, αν δεν τον χρησιμοποιούμε ή δεν τον επικαλούμεθα σε περιπτώσεις που πιστεύουμε ότι θυγόμεθα, είναι σαν να μην υπάρχει. Κάποια στιγμή θα γίνει ανενεργός. Βλέπουμε τι γίνεται και με τον 3304 του 2005, που είναι ο νόμος που προστατεύει τις διακρίσεις στο χώρο εργασίας και αναφέρει ρητά το σεξουαλικό προσανατολισμό. Πόσες τέτοιες καταγγελίες έχουν γίνει στο συνήγορο του πολίτη? Για την σεξουαλική παρενόχληση στο χώρο εργασίας πάλι ο συνήγορος του πολίτη υπάρχει και ζητάνε να γίνονται καταγγελίες. Το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας δέχεται αυτές τις καταγγελίες. Υπάρχει μετά η μεταξύ εργοδοσίας και εργαζομένης ή εργαζόμενου, λύνεται η διαμάχη, αλλά αν δεν γίνονται καταγγελίες, πραγματικά δεν λέει τίποτα. Και για την ενδοοικογενειακή βία, είναι του 2006 ο νόμος, η κοπέλα που είναι νομικός τον ξέρει καλύτερα. Άρθρος αυτό το νόμο λέει ότι η βία ανάμεσα σε άτομα της οικογένειας ή μεταξύ ατόμων της οικογένειας απαγορεύεται. Είναι το δεύτερο ή το τρίτο άρθρο του νόμου του 2006. Πάλι, το θέμα της ενδοοικογενειακής βίας νομίζω ότι το έχετε δείξει και το κατέχετε εσείς στην ομάδα φίλου πολύ καλύτερα από ό,τι μπορεί να το κατέχω εγώ, γιατί είναι κάτι που το δουλεύετε. Το δουλεύετε συνέχεια. Πάλι καταγγελίες δεν έχουμε. Κάπου σε κάποια συζήτηση είχα ακούσει ότι 10 φορές θα πέσει ξύλο στην οικογένεια, την 11η θα γίνει η καταγγελία και η γυναίκα θα σηκωθεί να φύγει από το σπίτι της. Λέω στις 10. Λέω στις 10 ή μία. Σκεφτείτε τα LGBT παιδιά τι τραβάνε. Καταγγελίες έχουμε ότι τρώνε ξύλο από το σπίτι τους, αλλά επίσημες καταγγελίες δεν έχουμε. Δεν έχουμε γιατί είναι μικρά σε ηλικία, φοβούνται να στραφούν κατά της οικογένειάς τους και το βασικότερο, ξέρουμε πολύ καλά τι επικρατεί στο αστυνομικό τμήμα. Περισσότερο θα κοιτάξουν να συμφιλιώσουν την οικογένεια που δεν συμφιλιώνεται μια τέτοια κατάσταση, παρά να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα στη ρίζα του.